Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου δεν είναι ένα σχολείο όπως όλα τα άλλα. Ακόμα και στα πιο απλά καθημερινά πράγματα στη σχολική ζωή διαφέρει. Κουδούνι δεν χτυπά. Οι μαθητές επιλέγουν μουσική με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και έτσι όταν ακούγεται η μουσική είμαστε σε διάλειμμα. Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς προσπαθούν να εφοδιάσουν τους μικρούς μαθητές με δεξιότητες ζωής, life skills. Σε μία από τις βόλτες τους στην πόλη παρατήρησαν τα περίπτερα που έχουν έρθει σε αχρησία και αμέσως αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Τα περίπτερα που ήταν καταλεγημένα στην πόλη μας, τρία γύρω στην περιοχή μας είναι, και μετά από πολλές προτάσεις που κάνανε πώς θα μπορούσε να αλλάξει η χρήση των περιπτέρων αυτών, προτείνανε να γίνει κάτι με το χαμόγελο του παιδιού, του Δήμου, ο Δήμος να έχει διαφημιστικά του και να τα δίνει στους τουρίστες, διάφορες προτάσεις. Μία από αυτές τις προτάσεις, αυτή που επικράτησε, ήταν να γίνουν ανοιχτές ανταλλακτικές βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με έρευνα που συμβουλεύτηκε ο δραστήριος διευθυντής του σχολείου Αλέκος Παιδιαδίτης, το 65% των παιδιών που φοιτούν σήμερα στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου θα απασχοληθούν σε επαγγέλματα που σήμερα είναι άγνωστα. Έτσι λοιπόν και με παράδειγμα την ενεργό δράση, οι μαθητές συναντήθηκαν με το δημοτικό σύστημα, μετέφεραν την ιδέα τους για να λειτουργήσουν ως δανειστικές βιβλιοθήκες και εστίες πολιτισμού τα εγκαταλελειμμένα περίπτερα και τώρα ο Δήμος φιλοδοξεί να υπάρξει τουλάχιστον από ένα αναδημοτική ενότητα. Προτείνανε να το δώσουμε σε κάποιον ειδικό να μας κάνει το σχέδιο, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Ποιος είναι αυτός ο ειδικός, αφού υπόθηκαν διάφορες προτάσεις, προτάθηκε από μια μαθητριά μας, μια και έχουμε σχολεία αρχιτεκτόνων στην Κρήτη, το Πολυτεχνείο, να το προτείνουν στο Πολυτεχνείο. Βοηθήσαμε σε αυτή την κατεύθυνση, στείλαμε μέλη στον κοσμήτορα της σχολής, ο κοσμήτορας το δέχτηκε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και μας είπε ότι θα κάνει τα σχέδια, θα αναλάβει τα σχέδια των περιπτέρων αυτών η σχολή του αρχιτεκτόνων. Ένα σχολείο γεμάτο βραβεία, μετάλλια, χρώμα, γνώση και πολιτισμό και που τώρα συγκεντρώνει χορηγίες για να ολοκληρώσει τη νέα του δράση με τη σύμπραξη και της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα φροντίσει για τα σχέδια των νέων πολιτιστικών περιπτέρων.